Ουκρανικά USV επιτέθηκαν σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στην Ζαπορίζια, ο Ρώσος στρατηγός Γερασίμοφ. Ρωσικά πλοία κατέστρεψαν λοιπόν 3 ουκρανικά ναυτικά μη επανδρομένα σκάφη στη Μαύρη Θάλασσα που προσπάθησαν να τους επιτεθούν, δήλωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Οι ενόπλες δυνάμεις Ουκρανίας έκαναν μια ανεπιτυχή προσπάθεια να επιτεθούν στα περιπολικά πλοία Σεργέι Κοτόφ και Βασίλη Μπίκοφ με 3 θαλάσσια μη επανδρομένα σκάφη. Σημειώνεται ότι τα 2 αυτά πλοία του στόλου της Μαύρης Θάλασσας ελέγχουν την ναυσιπλοεία στο νοτιοδυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας, 340 χιλιόμετρα από τη Σεβαστούπολη. Κατέστρεψαν τα ουκρανικά μη επανδρομένα σκάφη με πυρά από τα συμβατικά όπλα. Το Σεργέι Κοτόφ και το Βασίλη Μπίκοφ συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους, αναφέρει η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Οι ενόπλες δυνάμεις Ουκρανίας είχαν ήδη προσπαθήσει να επιτεθούν στο πλοίο Σεργέι Κοτόφ με μη επανδρομένα σκάφη στις 25 Ιουλίου. Τότε το πλήρωμα κατέστρεψε επίσης τα μη επανδρομένα σκάφη με πυρά από συμβατικά όπλα χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, στη Μαύρη Θάλασσα επιχειρούν τουλάχιστον 3 πολεμικά πλοία που φέρουν πυράβλους Κάλιμπρ. Ταυτόχρονα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Βαλέρι Γερασίμοφ, επιθεώρησε το προωθημένο διοικητήριο της ομάδας στρατευμάτων, το οποίο βρίσκεται στην κατεύθυνση Ζαπορίζια. Αυτό ανακοινώθηκε στους δημοσιογράφους στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στρατηγός του στρατού Βαλέρι Γερασίμοφ, επιθεώρησε το προωθημένο φυλάκιο διοίκησης της ομάδας στρατευμάτων στην κατεύθυνση Ζαπορίζια, ανέφερε το Υπουργείο. Το Υπουργείο σημείωσε ότι ο διοικητής της ομάδας, αντισυνταγματάρχης Αλεξάνδερ Ρομαντσούκ, ανέφερε στον Γερασίμοφ επιτόπου την τρέχουσα κατάσταση, την φύση των ενεργειών των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και τις πολεμικές αποστολές που εκτελούν τα ρωσικά στρατεύματα στην τακτική κατεύθυνση Ορεχόβσκ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.